έχω όνειρα και θέλω να παλέψω. Χτυπώ όσο θες, δεν σε φοβάμαι, θα αντέξω. Στα 14 λεπτά μετά τις 10 είστε συντονισμένοι στον Πολίτη 107.6 με το Δημήτρη G στο Prime Time μέχρι τις 12 πάντα στην παρέα μας στα εστιατόρια McDonald's, ο χορηγός της εκπομπής μας. Στο κομμάτι ήταν η On Tour με το κομμάτι τους Θα Αντέξω, το συγκρότημα το οποίο είχαμε γνωρίσει και στο καλοκαιριάτικο μας συναυλία, το event το μεγάλο στο Stand By Greece, όπου χρειάστηκε να μαζέψουμε λεφτά για την Ελλάδα μας, για το μάτι το οποίο είχε καεί τότε. Στην παρέα μου σήμερα είναι η μισή On Tour. Είσαστε 6 άτομα σύνολο, αν δεν κάνω λάθος. Συνολικά. 6, ναι. Είμαστε ακριβώς η μισή. Ακριβώς η μισή. Θέλω όμως μια πολύ μεγάλη χάρη να θέλετε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί για να σας ακούμε όλους πεντακάθαρα. Οι On Tour, οι οποίοι ετοιμαστήκαν και off-air με τα. Δεν χρειάζεται, εντωμεταξύ. Δεν χρειάζεται, αν θέλεις, να είστε πιο ελεύθεροι. Θα μας τραγουδήσουν και ακουστικά με τις κιθάρες τους. Τα παιδιά θα είναι προετοιμασμένοι. Μαζί μου είναι ο Ανδρέας, ο Νικόλας και. Αντίθετα το είπα. Και ο Χρήστος. Καλημέρα και στους τρεις σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς ξεκίνησε? Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι με τους On Tour? Ποιος είχε την ιδέα να δημιουργηθεί αυτό το πολύ ωραίο συγκρότημα? Η ιδέα της γέννησης των On Tour ξεκίνησε πριν από χρόνια. Mm-hmm. Όπως γνωρίζει ο κόσμος, οι On Tour βρίσκονται στην σκηνή τα τελευταία σχεδόν 7 χρόνια. Mm-hmm. Κατόπιν της πιο παλιάς μου γνωριμίας με τον drummer Στέφανο Κοζάκη, ο οποίος απουσιάζει αυτή τη στιγμή, γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας κάτι καινούριου. Mm-hmm. Με βάση αυτή την μικρή συνομιλία που είχαμε τον Στέφανο, με τον οποίο γνωριζόμαστε χρόνια τώρα, ο καθένας έφερε ιδέες μέσα στην κατάσταση, έφερε γνωστούς, τραγουδιστές, κιθαρίστες, ό,τι ξέρω καθένας. Και δημιουργήθηκε αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτό το σχήμα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Και είναι δύο τραγουδιστές στο συγκρότημα, σωστά, αν δεν κάνω λάθος. Οι δύο σας. Είμαι εγώ, ο Ανδρέας Μιχαήλ, mm-hmm. και ο δεύτερος ο τραγουδιστής, ο Θωμάς Γεωργίου, που απουσιάζει σήμερα. Δεν τραγουδάς εσύ? Εγώ όχι. Εγώ προτιμώ να γράψω την κιθάρα και να σπάζω χορδές. Σας είχαμε δει στο Stand By Greece, στην αυλία τη μεγάλη το καλοκαίρι. Να πούμε ότι ήσασταν από τους πρώτους που πάτε το ναι για να είσαστε στην συμπαράσταση για την συναυλία αυτή τη μεγάλη του καλοκαίρι, και σας αξίζουν συγχαρητήρια και σε όλους σας ως συγκρότημα. Ήταν τα συγκρότηματα τα οποία ήταν από την αρχή εκεί στη συναυλία, πριν ακόμα εμφανιστούν και συμφωνήσουν τα μεγάλα ονόματα τα οποία είχαν έρθει. Λόγω των συγκροτημάτων των Κυπριακών ήταν που δημιουργήθηκε αυτή η πολύ ωραία συναυλία. Η πρώτη ιδέα ήταν αυτή, να στηρίξουν έναν περίπου οι Κύπροι καλλιτέχνες, μια εκδήλωση, έτσι ώστε να μπορούν να μαζευτούν όσα πιο πολλά λεφτά γίνεται για αυτόν τον σκοπό. Εμείς δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε σε έναν τέτοιο... Mm-hmm. Κάλεσμα, event, ναι. Κάλεσμα. Πόσο μάλλον ήταν και ιδιαίτερη τιμή το ότι μας πρότειναν να παίξουμε σε αυτόν τον ιερό σκοπό. Είσαστε και όλοι μαζί από την αρχή του συγκροτήματος? Ναι, εκτός έχουμε ένα καινούργιο μέλος. Ένα καινούργιο μέλος, ο Σαβίδης. Ναι. Που είναι τώρα είναι ο πιο νεαρός του συγκροτήματος. Είναι 19 χρονών. Αυτή την περίοδο σας βλέπουμε κάπου? Αυτή την περίοδο εμφανιζόμαστε για όλη τη σεζόν, κάθε τρίτη Παρασκευή του μήνα στη σκηνή του Downtown Live. Πολύ ωραία. Με εξαίρεση τον Δεκέμβριο, που θα εμφανιστούμε στην καθιερωμένη πλέον εμφάνιση των Χριστουγέννων, τη μέρα των Χριστουγέννων, η οποία νομίζω φέτος είναι Τρίτη, mm-hmm. η Δευτέρα ή Τρίτη. Και ακολούθως μέχρι το τέλος της σεζόν που μας παίρνει μέχρι τον Ιούλιο, mm-hmm. κάθε τρίτη Παρασκευή του μήνα στο Downtown Live. Να πούμε, αυτή την περίοδο κυκλοφορείς και καινούργιο κομμάτι, το οποίο λέγεται Προκαλείς, το οποίο θα το ακούσουμε στο τέλος της συζήτησής μας. Τι έχετε ετοιμάσει σήμερα για το στούντιο, τι θα ακούσουμε, δικό σας κομμάτι ή cover? Θα κάνουμε μια διασκευή, είναι της ακουστική, από το Διόδια. Πολύ ωραία, να τα ακούσουμε. Την οποία μπορούμε να βρούμε επίσης στο κανάλι μας στο YouTube.
Ξέρεις και τη διεύθυνση να μου την πεις? youtube.com/ontourband μήπως? On tour rock band. Rock band. Πολύ ωραία. Σας ακούμε. Οπότε είστε έτοιμοι. Θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουνε ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό απ' το ποτήρι σου, δικά σου θα πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου, κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω. Τώρα θα πιάσω σπίτι στον παράδεισο, σαν παϊκό παιδό σε παραλία. Ερωτά θα βάλω το μπουκάμισο, δεν θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες στη ψυχή στα υπόγεια, θα παίζει με ψωμί, νερό κι αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν σε στη βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν σε στη βροχή αγάπη. Τώρα θα πιάσω σπίτι στον παράδεισο, σαν παϊκό παιδό σε παραλία. Του ερωτά θα βάλω το μπουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες στη ψυχή στα υπόγεια, να παίζει με ψωμί, νερό κι αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν σε στη βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν σε στη βροχή αγάπη. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο. Τα καταφέρατε και στα ακουστικά και στα πιο βαριά ροκ κομμάτια. Δυσκολευόμαστε λίγο που καθόμαστε, αλλά συνηθισμένοι. Βοηθάει η ώρα όμως. Βοηθάει και η ώρα. Δεν έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε live acoustic set στο YouTube? Είναι και της μόδας τώρα τελευταίως τα συγκροτήματα να βάζουν ολόκληρα set. Ίσως θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Να το δοκιμάζαμε και από τη στιγμή που είστε τόσο πολύ καλοί, το θεωρώ. Ακουστικές συναυλίες κάνουμε σαν on tour, απλά αυτό με το YouTube θα το σκεφτούμε. Στο downtown δηλαδή είναι πιο downtown, κανονικό, ναι, κανονική συναυλία. Μέχρι τελικής πτώσης. Μέχρι τι ώρα είναι το συνήθως? Συνήθως ξεκινούμε 12.30 και πηγαίνει μέχρι τις 3.30. Χωρίς διάλειμμα. Χωρίς διάλειμμα. Χωρίς διάλειμμα. Πώς αντέχετε, ρε? Νομίζω είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους πάντες, ότι στην Κύπρο νομίζω δεν υπάρχουν άλλοι που να πάνε τρεις ώρες και χωρίς συνεχόμενο, συνεχόμενο. Σαν συγκρότημα επιδιώκετε να κυκλοφορείτε τραγούδια κάθε κάποιο διάστημα χρόνου, ή απλά παίρνετε το χρόνο σας με την έμπνευση, με την δημιουργικότητα? Πώς είναι σε εσάς? Συγκεκριμένα έχουμε αρκετά γραμμένα ήδη κομμάτια. Απλά έχουμε σαν στρατηγική, τακτική να σου το πούμε, κάθε εξάμηνο ή κάθε χρόνο να προσπαθούμε να κυκλοφορούμε ένα κομμάτι σε καλή ποιότητα. Δηλαδή με την παραγωγή που θέλουμε εμείς, με τον ακριβώς χωρίς συμβιβασμούς κτλ.
Παράλληλα βέβαια έχουμε διασκευές τις οποίες κυκλοφορούμε στο μέσο διάστημα για να είμαστε ο κόσμος να ανανεώνει, ναι, να βλέπουμε, ναι, 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 να ανανεώμαστε. Έτσι ας πούμε κάθε 3-6 μήνες θέλουμε να κυκλοφορεί κάτι από εμάς. Άρα αυτή την περίοδο κυκλοφορεί το προκαλείς. Ναι. Κομμάτι το οποίο, πέστε μου λίγα λόγια, ποιος το έγραψε, συντελεστές, στίχους. Το προκαλείς γράφτηκε σε μουσική από τον Νικόλα Ευσταθίου και σε στίχους του Ανδρέα Μιχαήλ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θεωρούμε ότι αντικατοπτρίζει εμάς. Μιλάει για εμάς, μιλάει για το πώς νιώθουμε τον τελευταίο καιρό. Και θεωρώ ότι η πιο ιδανική για να περιγράψουν αυτό το τραγούδι είναι οι δύο οι οποίοι το έχουν γράψει. Πώς ήρθε η έμπνευση? Εντάξει, αρχικά είχα γράψει εγώ τη μουσική χωρίς να έχω υπόψη κάποιο θεματικό πλαίσιο. Και όταν έρθει η στιγμή να το παρουσιάσω στα παιδιά, κάπου ταυτιστήκαν όλοι ότι αυτό μου βγάζει θυμό που έχει σχέση με εμάς. Και ήρθε ο Ανδρέας μετά από δύο μέρες και μου έγραψε τους στίχους. Άρα εμείς που δεν ξέρουμε τη διαδικασία μια δημιουργίας ενός τραγουδιού, πώς είναι πρώτα, είναι η μουσική, έρχεται πρώτα και μετά τα στίχη? Συνήθως με εμάς δουλεύει αυτό το μοντέλο. Ότι γράφουμε πρώτα τη μουσική και ύστερα αναλόγως του τι συνέστημα βγάζει, γράφονται και στίχοι. Γράφονται και στίχοι. Πολύ ωραία. Τι κομμάτι έχετε δεύτερο όμως τραγουδιστή, έχετε ετοιμάσει κάτι άλλο? Ναι. Έχουμε να παίξουμε ποιο θέλετε. Έχει και τόσα πολλά. Πρέπει να διαλέξουμε. Έχουμε πάρα πολλά και δυσκολευόμαστε να διαλέξουμε. Αυτό που σου είχα πει στα μηνύματα, ότι ό,τι σας βολεύει εσάς, ό,τι είσαστε πιο άνετοι για να μας τραγουδήσετε, είναι το καλύτερο. Σταθώ στα πόδια μου. Πάμε. Αυτό το έχουμε διασκευή στο YouTube που μπορούμε να το. Ας το ακούσουμε. 1, 2, 3, 4. Με βομβαρδισμένο τοπίο, με ένα σιχάκι που είναι μου τζουρωμένο, στη ζωή στο τελευταίο θρανείο και με πουλί ξενιτεμένο. Έχω πείσμα και γερό το στομάκι, σαν το Παύλο με την κάλπη κυλήρα. Την αγάπη που κοντώσει δεν πήρα, έτσι το θέλησε η μοίρα. Ρε άντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο, δεν να σα δω στα πόδια μου. Μετά από τόσα χτυπήματα έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο. Μες στο κόσμο μεγαλώνω τον άπονο. Ποιος αλήθεια παίρνει αυτό που ταξίζει? Δεν το θέλω μα μου βγαίνει παράπονο, γιατί η ρότα δεν γυρίζει. Ρε άντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο, άντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γιατί το τραγούδι αυτό το οποίο ακούσα και στην συναυλία στο Stand By Grace, το θυμάμαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους τρεις που ήρθατε στο στούντιο. Αμάν αυτά τα live. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους που μας ακούνε και μας βλέπουν και στο live του συγκροτήματος On Tour στο Instagram. Λοιπόν, θα ακούσουμε για το τέλος το καινούργιο single Προκαλείς.
Ευχαριστώ ξανά που ήρθατε σήμερα στο στούντιο και τους τρεις σας. Ξέρω ότι... Σε περιμένουμε μια νύχτα στο Downtown. Στο Downtown Live, σίγουρα. Περιμένουμε στις 16 του Νοέμβρη, μέρα Παρασκευή, στο Downtown Live, όλους όσους μας ακούν και γουστάρουν το ροκ. Περιμένουμε τον Δημήτρη, ο οποίος έχει... Ότι, αν και δεν είμαι της ροκ μουσικής, το έχω απολαύσει το σημερινό. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε τον Δημήτρη, ο οποίος έχει ειδική πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.